πιο πέρα, ας πούμε, προς την περιοχή της Νέας Κήτης, βέβαια πολύ κοντά στο Βατοπέδι, απ' έξω από το Βατοπέδι, αλλά θέλω να πω προς την κατεύθυνση αυτή. Ας έρθουμε όμως μέσα στο μοναστήρι και πάλι. Σήμερα η αδελφό της, πόσους πατέρες αριθμεί? Σήμερα είμαι 80 αδελφοί, με τη χάρα του Θεού. Μετάσεις από ό,τι βλέπω αυξητικές, είδα και δοκίμους γέροντα, κερασοφόρους και να εύχεστε να αυξανόμεθα και τόσο ποσοτικά όσο ποιοτικά, διότι η σωστή αύξηση νομίζω είναι η ποιοτική αύξηση, διότι όπως είπα ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε να έχουμε ποσότητα μοναχών, αλλά να έχουμε μοναχούς οι οποίοι πραγματικά να ανταποκρίνονται στην πατερική παράδοση. Αυτό θέλουμε και αυτό είναι το όνειρό μας. Όσο μπορούμε να έχουμε εμπειρία γέροντα, ελαχίστη εμπειρία, βλέπουμε ότι πετυχαίνεται απολύτως και τα δύο. Πώς δομείτε γέροντα το 24ωρο του βατοπεδινού μοναχού? Ακούστε, όπως είπα, εμείς έχουμε έναν αυτό που παραλάβαμε από τον παππού τον Ιωσήφ, ότι έχουμε και έναν είδος ησυχαστικής έτσι ατμοσφαίρας εδώ. Εμείς για να έχουμε το βράδυ λίγο χρόνο, αργούμε λίγο να πούμε από τα συνηθισμένα κοινόνα τα κοινόνα, μπαίνουν κοσμική ώρα η ώρα 2. Εμείς είπαμε να μπαίνουμε η ώρα 4, εκτός τις Κυριακές και τις Αργίες που μπαίνουμε μία ώρα πριν η ώρα 3. Για να έχουμε λίγο χρόνο περισσότερο στο κελί μας για να κάνουμε έτσι πνευματική ζωή, να ασχολούμαι θα λέγουμε με την προσευχή, με τη μελέτη. Και είδαμε ότι όταν έχουμε περισσότερες ώρες οι οποίες είναι μαζί, είναι οπωσδήποτε οφείλεται πολύ ο μοναχός. Όταν ασχολείται και αδωρεσκεί ιδιαίτερα στην ευχή. Και μετά έχουμε και αυτό το οποίο ίσως δεν υπάρχουν στα άλλα κοινόβια, όλο τον χρόνο δηλαδή, ότι εμείς χειμώνα καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε και την ημέρα. Διότι αυτό το παραλάβαμε πάρα από τον παππού τον Ιωσήφ, ότι όταν ο οποίος έλεγε στις διδασκαλίες του, όταν τον μοναχός έστω και μία ώρα κοιμηθεί την ημέρα, οπωσδήποτε έχει περισσότερη διάθεση για το βράδυ να εύχεται και να μπορέσει να ασκηθεί περισσότερο. Αυτό εμείς παρόλο που οπωσδήποτε βρίσκουμε προβλήματα, διότι όταν είμαστε στο κελί στην ασκήτη δεν είχαμε τόσα προβλήματα σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά τώρα εδώ το κοινοβιακό πρόγραμμα είναι λίγο διαφορετικό και παρόλο που συναντούμε μερικά εμπόδια, εν τότε προσπαθούμε να το τηρούμε και αυτό, διότι βλέπουμε ότι ο μοναχός όταν έστω και μία ώρα κοιμηθεί το μεσημέρι, την ημέρα δηλαδή, οπωσδήποτε με άλλες προϋποθέσεις και υποδιαγραφές πνευματικές αγωνίζεται τη νύχτα. Διότι όπως ξέρετε ο μοναχός αξιοποιεί τη νύχτα. Διότι το ίμιση της νυχτός πάντα το έχει σε προσευχή. Και προσπαθούμε και εμείς βέβαια κατά δύναμη, δεν έχουμε τις δυνάμεις των παλαιών πατέρων, ούτε συζήτηση να γίνεται, αλλά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον, έστω να γευθούμε και εμείς στην άκρη της γλώσσης μας κάτι το οποίο παραλάβουμε. Γιατί γέροντα ο μοναχός προσεύχεται ιδιαίτερα στη νύχτα? Τη νύχτα προσεύχεται διότι καταπάβει καταρχήν από τα διακονήματα, καταπάβει από τη μέρη με την ιδιωτική, διότι οπωσδήποτε η νύχτα πάντοτε ήταν η νύχτα, το σκότος είναι ταυτίζεται με την ησυχία. Και εφόσον η προϋπόθεση της σωστής προσευχής είναι ησυχία, άρα το σκότος ωφελεί σε αυτόν τον τομέα. Και όπως λέει και το ρητό, όταν γεμάται ο λαός, ακούει ο Θεός. Γι' αυτό και μια προσφορά του μοναχισμού τρώνε που ο λαός είτε κοιμάται, είτε ξερώνε στα καταγόγια και αμαρτάνει, υπάρχουν αφανείς άνθρωποι που με τα χέρια ψηλά προσεύχονται υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου. Είστε πατήρ τόσων πατέρων, δεκάδων πατέρων, δεκάδων μοναχών, ιερομονάχων, αδελφών της Μονής Βατοπεδίου. Και από όσο γνωρίζω γέροντα, εσείς, κάθε γέροντα στην κάθε συνοδεία, στα κοινόβια, στις μικρές συνοδείες, στα κελιά, στις καλύδες, κανονίζει κυριολεκτό στο ρήμα, βάζει δηλαδή τον κανόνα που θα κάνει ο μοναχός κατηδίαν. Βεβαίως, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές δυνατότητες, τις φυσικές δυνατότητες εννοώ, τις πνευματικές εκφράσεις του κλπ. Κλπ. Σε τι συνίσταται, μέσες άκρες, αν μου επιτρέπετε τον σολικισμό αυτό, Άγιε Καθηγούμενε, σε τι συνίσταται ο κανόνας του μοναχού στο κελί του? Και στη συνέχεια, παρακαλώ πολύ, λάβετε και εμάς τους εντοκόσμου και υπόψη και πείτε μας και για εμάς τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, το βράδυ, στην οικογένεια από πλευράς προσευχής. Καταρχήν, βεβαίως, για τους πατέρες. Ακούστε, όπως και εσείς γνωρίζετε, πιστεύω ότι ο κανόνας κάθε μοναχού είναι εξαρτάται με τη δύναμή του, με την ιδιοσυγκρασία του, με τη σωματική του αντοχή, με την πνευματική του αντοχή, με την ψυχολογική του αντοχή. Είναι πάρα πολλά τα οποία λαμβάνει ένας γέροντας για να δώσει ένα κανόνα. Αλλά ως επί το πλείστον, εμείς δίνουμε ένα κανόνα μετανιών, οπωσδήποτε, εξαρτάται τι αντοχή έχει ο καθένας, όπως είπα. Αρχίζουν οι μετάνες από το 100 μέχρι 200, 300, 500. Εξαρτάται από το. Υπάρχει μοναχός που κάνει, ας πούμε, 500 μετάνες το βράδυ. Υπάρχει ένα νόσο που κάνει 100 μετάνοιες. Εξαρτάται οπωσδήποτε και βάζουμε τα λεγόμενα κομποσίνια σταυρωτά, δηλαδή κάθε κόμπο και ένα σταυρό, ας πούμε, με μια ελαφρή υπόκληση, την λεγόμενη μετάνοια, διότι οι άλλες μετάνοιες είναι οι γονικλησίες οι λεγόμενες, που είναι μέχρι εδάφους, και ως επιτοπλίστων ο μεγαλόσχημος μοναχός κάνει
12 εκατοστάρια σταυρωτές, ναι, δηλαδή κάθε βράδυ. Αλλά οπωσδήποτε εμείς συνιστούμε αυτό που παραλάβαμε από τον γέροντα μας και από τον παππού μας στην επέκταση, ότι πρέπει ο μοναχός να αδολεσχεί και έτσι στην ελεύθερη ευχή. Και αυτό προσπαθούμε να το προσφέρουμε σήμερα και να το προαγάγουμε στους αδελφούς, ότι οπωσδήποτε πρέπει ο μοναχός να ασχοληθεί με την ευχή, ώστε να γίνει κτήμα του η ευχή. Διότι αν ο μοναχός κάνει κτήμα του την ευχή, οπωσδήποτε αποκτά πλέον μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων, μια άλλη νοερά αίσθηση τη λεγόμενη, που οπωσδήποτε νομίζω ότι η πηγή της πνευματικής ζωής είναι να έχει ο μοναχός εσωτερική ζωή. Και αυτό οπωσδήποτε το προσφέρουμε όταν δίνουμε μερικές ώρες στο κελί, διότι χρειάζονται χρόνο στο κελί, και οπωσδήποτε με την ακολουθία και με τη συχνή θεία κοινωνία. Διότι εδώ κινούν οι πατέρες τετράξεις εβδομάδος. Αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στο θέμα της αυτής της εσωτερικής ζωής, και μάλιστα οι ιερομόναχοι, όπως ξέρετε, στο Άγιον Όρος κινούν κάθε μέρα. Εμείς εδώ κάνουμε ως επιτοπλίστων, είναι και 7 λειτουργίες την ημέρα, όταν έχουμε καθολικό, και 6 λειτουργίες την ίδια στιγμή. Διότι ακριβώς έχουμε και 20 παρεκκλήσεις εντός της μονής και 10 εκτός της μονής. Και αυτά πρέπει να λειτουργούνται, αλλά είναι και το τυπικό εδώ ότι και ακόμα και οι λειτουργίες που είναι στα παρεκκλήσεις είναι και αυτές συμβάλλουν και στην ησυχαστική ατμόσφαιρα. Το ότι πάμε σε ένα παρεκκλήσιο, μερικοί αδελφοί μόνοι τους, και είναι μια διαφορετική δουλειά από το καθολικό. Βέβαια έχει τη χάρη του και το καθολικό σε μεγάλες εορτές οπωσδήποτε, αλλά γίνεται και αυτό, και οπωσδήποτε όλα αυτά συμβάλλουν στο μοναχός να εκκλείσει, να εμποσευχεί στην καρδιά του και να προσπαθεί να αδολεσχεί συνεχώς στην ευχή. Γέροντα, χαίρομαι να μιλάω μαζί σας, γιατί μου προετοιμάζετε την ερώτηση κατά τρόπο άριστο, χωρίς να έχετε βεβαίως μπροστά σας ούτε το ερωτηματολόγιο μου, ούτε να σας έχω και τον προτέρων ενημερώσει. Για την ευχή ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή. Πείτε μου, Γέροντα, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, η Άγιε και Λόγοι του Θεού του Ζώντος, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, ημονολόγηστη ευχή. Ποια έννοια έχει, ποια σημασία έχει? Και έχω ακούσει, το έλεγε ο πατήρ Σίμων στην Σιμωνόπετρα, ο τελευταίος της Παλαιάς Φρουράς, έχω μάθει, ότι σπάει κόκαλα αυτή η ευχή. Γιατί, Γέροντα? Σπάει κόκαλα διότι, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Και με αυτή την ευχή που ο παππούς μας ο Ιωσήφ, ξέρετε, την απλούστευσε την ευχή αυτή. Και αντί αυτά που είπε τώρα, Κύριε Ιησού Χριστέ και Λόγοι του Θεού του Ζώντος, ελέησον με τον αμαρτωλόν, την απλούστευσε και την είπε, ας πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και επειδή ακριβώς έλεγε ο παππούς, όπως μας λέει ο γεροντάς μας, ότι με αυτά τα λιγότερα λόγια της ευχής μπορεί πιο εύκολα ο μοναχός και γενικά ο προσευχόνος με αυτή την ευχή οπωσδήποτε να έχει καθαρά προσευχή. Διότι είναι λιγότερα τα λόγια. Και επειδή ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει τόση δύναμη όσο παλιά, εντούτοις με αυτή την απλούστευση των λόγων της ευχής, που οπωσδήποτε τα σημαντικά λόγια είναι το Κύριε είναι, το Ιησού είναι, το Χριστέ είναι και το ελεησόμε. Που θυμάμαι ότι το ελεησόμε, όπως έλεγε και ένας αγιορείτης, είναι ένα φάρμακο για όλες τις αρρώσκες. Και οπωσδήποτε το όνομα του Κυρίου, του Ιησού και του Χριστού, που είναι αυτά τα ονόματα αυτά που δεν είναι απλώς ονόματα, αλλά είναι ονόματα τα οποία περικλείουν μια μεγάλη πνευματική ενέργεια. Και αν λοιπόν αυτή η πνευματική ενέργεια, διότι επικαλούμενος ο Ιησούς Χριστός, οπωσδήποτε προκαλείται να στείλει την άκτιση θεία ενέργεια, όπως λέει και ο Άγιος ο Παλαιμάς. Και αυτή ακριβώς η άκτιση θεία ενέργεια έρχεται στην καρδιά και εκτοξεύεται τις δαιμονικές ενέργειες. Και όταν ο άνθρωπος πραγματικά φτάσει και κάνει την καρδιά του ως θρόνο της θεότητος, δια της συνεχούς ευχής επικλήσεως της δαιμονολογίας του ευχής, όπως είπατε, οπωσδήποτε πραγματικά σπάει κόκκαλα, διότι οι δαίμονες, όπως ξέρουμε, έναν μοναχό ο οποίος ασχολείται με την εσωτερική ζωή δια της ευχής, οπωσδήποτε το βλέπουν και τον υπολογίζουν, διότι πραγματικά αυτός ο μοναχός έχει μεγάλη πνευματική δύναμη μέσα του.